Το ρήγμα στη σχέση Σουηδία-Τουρκία έρχεται να ενισχύσει η σουηδική εφημερίδα Φλαμάν, που δημοσιεύει γελιογραφία του Τούρκου Προέδρου με τίτλο Ερντογάν τρώει το λαό του. Τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για ένα ακόμα σκάνδαλο, την ώρα που το Καλό Κόμμα ανακοινώνει ότι θα κινηθεί νομικά κατά τη Σουηδία για το κάψιμο του Κορανιού. Bu nefret suçunun gerçekleşmesine yol verdiği için İsveç hükümetini yargıya şikayet edeceğiz. Vi kan stå upp för yttrandefriheten och samtidigt kritisera det faktum att det bränns heliga skrifter i syfte att provocera och att splittra. Brännandet av böcker har en mycket mörk historia. Προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους και μετά από την επαόριστον αναβολή της τριμερού Σουηδίας, Φιλανδίας και Τουρκίας τον Φεβρουάριο, η Στοκχόλμη ζητά ψυχραιμία και την επιστροφή των τριών χωρών στο τραπέζι του διαλόγου άμεσα. Men låt oss inte vara naiva. Det finns nu krafter både i Sverige och utanför Sverige som vill förhindra Sverige från att bli NATO-medlem. We obviously want to see those consultations continue and we want to see those consultations culminate in Finland and Sweden joining the alliance. Μετά τη βόμβα περί ξεχωριστής ένταξης Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, την οποία το Ελσίνκι έσπευσαν να πάρει πίσω, δημοσιεύματα θέλουν τον Φιλανδό πρόεδρο να ζητά υπάυση των όποιων διαπραγματεύσεων μέχρι τις τουρκικές εκλογές. Και όλα αυτά την ώρα που η Φιλανδία ξεκινάει να στέλνει και πάλι στρατιωτικό εξοπλισμό προς την Τουρκία μετά την αναστολή το 2019 εξαιτίας της τουρκικής επιχείρησης στη Συρία.